Στις ακτές του Cape Town, ο διευθυντής του μουσείου, Mark Goidze, ονειρεύεται να μετατρέψει το εννιαόροφο τσιμεντένιο κτίσμα που κάποτε χρησίμευε ως σιλό για σιτηρά στο μεγαλύτερο μουσείο σύγχρονης αφρικανικής τέχνης στον κόσμο. Η συλλογή αφρικανικής τέχνης του Jochen Zeit, του Γερμανού επιχειρηματία και πρώην προέδρου της Puma, ο οποίος έδωσε το όνομά του στο μουσείο, θα αποτελεί μόνιμη έκθεση. Το project ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ έχει στόχο την μετατροπή των σιλό σε ένα υπερσύγχρονο αφιέρωμα στην αφρικανική δημιουργικότητα που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2016. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Διεθνούς Ομάδας Αρχιτεκτώνων με επικεφαλής τον Τόμας Χέδερουικ για τη δημιουργία του χώρου, θα σκαφτεί από το κέντρο του κτίσματος ένα κομμάτι ελλειπτικού σχήματος για να δημιουργηθεί ένα αίθριο το οποίο θα παίρνει φως από μια γυάλινη οροφή, ενώ ορισμένοι θάλαμοι των σιλό θα σκαφτούν από το έδαφος προκειμένου να δημιουργηθούν γκαλερί για εκθέσεις. Ο Τόμας είναι περισσότερο γνωστός για την αρχιτεκτονική επιμέλεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, όταν ανέλαβε το έργο, σκεφτόταν πολύ πώς ήταν το Cape Town πριν αρκετές δεκαετίες, μιας και δεν ήθελε να χάσει την μαγεία του παρελθόντος, αντιθέτως προσπαθούσε να σκεφτεί τρόπους να αναδείξει την ομορφιά αυτής της βιομηχανικής περιοχής. Στις 80 γκαλερί του νέου μουσείου θα φιλοξενούνται προσωρινές και περιοδεύουσες εκθέσεις με επίκεντρο έργα του 21ου αιώνα και συγκεκριμένα από το 2000 και μετά.